Έχει πάρα πολύ χιόνι εδώ στο Τρόοδος. Η Νίκη και η Δήμητρα ξεκίνησαν νωρίς το πρωί από την Πάφο και πέρασαν τη μέρα τους στο κατάλευκο Τρόοδος. Πήγαμε μέχρι πάνω. Πήγαμε να φτιάξουμε χιονάνθρωπους, να παίξουμε χιονοπόλεμο. Λίγο παρακάτω, μία παρέα από μαθητές λυκείου που έφτασαν στο Τρόοδος από τη Λευκωσία για να χαρούν το τοπίο. Αρχηγός η Μαρία φρόντισε να απολαύσει την ημέρα όλη η παρέα. Να έρθουν κι άλλοι φίλοι μας τώρα, είπαμε τους να έρθουν. Ελπίζω να περάσουμε καλά στα χιόνια. Είναι πολλά ωραία το τοπίο, είναι κρυάδα. Το χιόνι στην πλατεία του Τρόοδους έχει ξεπεράσει το μισό μέτρο. Μικροί και μεγάλοι απολαμβάνουν την κάθε στιγμή. Όλοι με χαμόγελο και καλή διάθεση. Ήρθαμε με τις φίλες μου δαμέ, έχει πάρα πολύ χιόνι, ήρθαμε να παίξουμε, να περάσουμε καλά. Κάποιοι άλλοι, αφού πήραν μια ικανοποιητική γεύση από το κρύο και το χιόνι, μπήκαν στις καφετέριες. Κάποιοι άλλοι εκδρομής μπήκαν στα καταστήματα τα οποία έχουν αυτές τις ημέρες την τιμητική τους. Είναι μέτρια ακόμα η κίνηση, γιατί χιόνιζε, τώρα σταμάτησε. Ελπίζουμε το απόγευμα να έχει περισσότερο κόσμο. Επιποδός για αποφυγή ατυχημάτων η αστυνομία την ίδια ώρα που τα χιονιστικά δουλεύουν ασταμάτητα για τον καθαρισμό των δρόμων. Στην κορυφή του Ολύμπου το ύψος του χιονιού έφτασε το 1 μέτρο, ενώ δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να το ξεπεράσει, αφού από την Κυριακή το βράδυ αναμένεται επιδείνωση του καιρού.